Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επικαιρική εκπομπή απόψε δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο εκτός από τις εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία, το σκηνικό που διαμορφώνεται στη σκιά των αποφάσεων του Eurogroup και των επαφών της Τρόικας. Τρεις οικονομολόγοι με διδακτορικά στην οικονομία είναι μαζί μας για να προσπαθήσουμε να δούμε πώς, υπό ποιους όρους μπορεί να συναυθεί το κυπριακό μνημόνιο. Μαζί μας ο καθηγητής του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Θεοδοσίου. Καλώς ορίσατε, κύριε Θεοδοσίου. Ο καθηγητής του CIIM, Θεόδωρος Παναγιώτου. Καλώς ορίσατε, κύριε Παναγιώτου. Και ο διευθυντής του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού Νέαρχος Ιωάννου. Καλώς ορίσατε, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ. Είπα πριν ξεκινήσουμε. Πιο γνωστός είναι στους τηλεθεατές ο κύριος Παναγιώτου, να το ομολογήσουμε σε σχέση με τους υπόλοιπους. Να πούμε δύο κουβέντες για το. Για την ειδικότητά σας, κύριε Θεοδοσίου, είστε και κοσμήτωρας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΠΑΚ. Σπουδάσατε στην. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό σημαίνει ότι έχετε καπιταλιστική προσέγγιση. Επίσης, έχω κάνει και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Rutgers του New Jersey για μια 20ετία περίπου. Και μετά αποφάσισα να γυρίσω στην Κύπρο πριν περίπου 4 χρόνια. Να υποθέσουμε ότι όποιος σπουδάζει στην Αμερική έχει έτσι μια καπιταλιστική, νεοφιλελεύθερη θεώρηση των πραγμάτων. Όχι, εξαρτάται. Ανάλογα με τις περιπτώσεις. Στην Αμερική υπάρχουν και καπιταλιστές, οι νεοφιλελεύθεροι, της μεικτής οικονομίας, ακόμη και οι αριστεριστές και οι κομμουνιστές. Εγώ ως καθηγητής είμαι κάπου στο μέσο. Να ρωτήσω αν, έτσι, στα σύντομα, πρέπει να θεωρούμε πρότυπο τον τρόπο που διοικείται και αναπτύσσεται η αμερικανική οικονομία εμείς στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά θετικά σημεία στην Αμερική. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά από τα θετικά της. Υπάρχουν και τα αρνητικά όμως. Μάλιστα. Λοιπόν, να μην έρθω σε εσάς που είναι στον Καναδά, κύριε Παναγιώτη, να πάμε στη Γερμανία και να περάσουμε στον Καναδά. Εντάξει, σας γνωρίζουμε ως συνεργατιστή, αλλά στην ουσία έχετε μια προϋπηρεσία πολύ χρήσιμη για μας σε αυτή την περίοδο στην Γερμανία. Έτσι, κύριε Ιωάννου. Ναι, έχω εργαστεί για 7 χρόνια σε μια μεγάλη γερμανική τράπεζα. Έχω εργαστεί 16 χρόνια στην Τράπεζα Κύπρου και εδώ και 7 χρόνια είμαι Γενικός Διευθυντής του Συνεργατικού Ταμευτηρίου Λεμεσού. Με διδακτορικό. Στην πολιτική οικονομία. Μάλιστα. Δυτικό Βερολίνο. Τέως Δυτικό Βερολίνο. Και πρότυπο η Γερμανία και η γερμανική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Όχι, ίσως εγώ να είμαι λίγο πιο αριστερά από το φίλο μου τον Πανίκο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παναγιώτου. Ναι, εγώ σπούδασα και στην Ελλάδα αλλά και στον Καναδά αρκετά χρόνια για μάστερς και δοκτοράτο και πιστεύω και βεβαίως έχω υπηρετήσει και στην Αμερική, στο Harvard για 25 χρόνια σαν καθηγητής οικονομικών εκεί πέρα και διατέλεσα και σύμβουλος πολλών κυβερνήσεων ανά τον κόσμο, αμπιλαμβανομένης και της αμερικανικής κυβέρνησης. Θα έλεγα ότι ο Καναδάς θα ήταν ένα καλό μοντέλο για την Κύπρο, διότι συνδυάζει και την αγορά, αλλά και την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Και το σύστημα όπως είναι του Καναδά θα βοηθούσε πολύ να το κοιτάξουμε και να δούμε με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε και εμείς να έχουμε ένα σύστημα που να είναι, μπορεί να θεωρείται φιλελεύθερο, αλλά είναι φιλελεύθερο μαζί με καρδιά, να το πούμε. Δηλαδή βλέπουν και τα κοινωνικά ζητήματα και τα προωθούν μέσω και της αγοράς, αλλά μέσω και κοινωνικών παροχών. Μπαίνω σε ένα πειρασμό πριν πούμε στη συζήτηση για τα της Κύπρου. Έχουν επιτύχει οι οικονομολόγοι στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων και είναι αποτυχία των οικονομολόγων ή αποτυχία των κυβερνήσεων το ότι δεν έχει βρεθεί μια φόρμουλα αντιμετώπισης των προβλημάτων της Νότιας Ευρώπης, για να είμαστε πιο σωστοί. Δεν λειτουργήσε στην Ελλάδα, νομίζω, σωστά το σύστημα και ούτε φαίνεται να λειτουργεί απολύτως σωστά. Εντάξει, διορθώστε με αν θεωρείτε ότι αυτή είναι λανθασμένη εντύπωση. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, ή στο πώς αντιμετωπίζεται μέχρι αυτή τη στιγμή η Ιταλία. Ναι. Πάντως, αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα και από μόνο του χρειάζεται πάρα πολύ συζήτηση. Εγώ έτσι θα πω συνοπτικά τα εξής, ότι η πολιτική της λιτότητας, η οποία εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή από ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποτύχει.
Έχει αποτύχει γιατί αντί να βοηθήσει τις χώρες όπως η Ελλάδα, όπως αναφέρατε, η Ισπανία, η Πορτογαλία να βγουν από την ύφεση, τις έχει σπρώξει ακόμη περισσότερο στην ύφεση. Πρέπει να κοιτάξουμε ότι αυτές οι πολιτικές, ναι μεν ζημιώνουν τις νότιες χώρες της Ευρώπης, αλλά εάν το κοιτάξουμε από μια άλλη σκοπιά, εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των χωρών, των πλουσίων χωρών, και ειδικά αυτών που είναι πλεονασματικές όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών, το εμπορικό ισοζύγιο, να το πούμε έτσι. Γιατί αν κοιτάξουμε τη Γερμανία, η οποία επιδιώκει, ας το πούμε, αυτήν την πολιτική της λιτότητας, είναι μια χώρα η οποία εξάγει περισσότερα από ό,τι εισάγει και έχει πλεονάσματα, τα οποία πλεονάσματα τα δανείζει πίσω σε αυτούς οι οποίοι εισάγουν περισσότερα από ό,τι εξάγουν. Ναι, αλλά κάποιοι απαντούν ότι δεν θα έχει πουθενά να εξάγει η Βρετανία, αν ναι, αυτό είναι σε μια... ή η Γερμανία, αν ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σε μια μετέπειτα φάση αυτό. Γιατί στην πρώτη φάση, όταν εσύ είσαι ο δανειστής των χωρών, των νότιων χωρών που τους πουλάς με χρέος, δεν θέλεις να υπάρξει μια διολίσθηση του νομίσματος, γιατί αυτό σημαίνει ότι η οικονομική αξία, η αξία των αυτών των λεφτών που δάνεισες, θα μειωθεί η αγοραστική τους αξία. Αυτό είναι το ένα. Σε μια δεύτερη φάση όμως, αν συνεχίσεις να έχεις ένα ισχυρό νόμισμα, τότε αυτό το ισχυρό νόμισμα θα δημιουργήσει προβλήματα στις εξαγωγές, οπότε αντιστρέφεται η όλη κατάσταση. Σε εκείνη την περίπτωση, τότε αρχίζει και αλλάζει και την πολιτική σου, αλλάζει και το τραγούδι το οποίο τραγουδάς. Δηλαδή, πλέον δεν θα μιλάμε για λιτότητα, θα μιλάμε για δημοσιονομικές πολιτικές, οι οποίες θα δίνουν μια νόθηση, έτσι ώστε οι λαοί των νότιων χωρών που αυτή τη στιγμή το επίδομα τους έχει πέσει, να μπορέσουν να ξαναγοράσουν τα γερμανικά προϊόντα. Αλλά στην παρούσα φάση εξυπηρετεί αυτή η πολιτική και τη Γερμανία και την Ολλανδία και τη Δανία, γιατί αυτές είναι πλεονασματικές χώρες. Επίσης, κάτι άλλο, κύριε Χατζηναπέναγκη, το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε, σε μια κρίση υπάρχουν πάντοτε και ευκαιρίες. Δηλαδή, σε μια κρίση τι βλέπουμε? Βλέπουμε τις τιμές των ακινήτων να πέφτουν, βλέπουμε τις τιμές εργοστασιών να πέφτουν, βλέπουμε τις τιμές γενικά της υποδομής μιας χώρας να πέφτουν. Οπότε, αν μια χώρα είναι πλεονασματική και έχει ρευστότητα, θα χρησιμοποιήσει τα λεφτά και θα τα επενδύσει σε περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα αγοράσει με χαμηλές τιμές εξαιτίας της κρίσης. Άρα, πάντοτε σε μια κρίση, δεν ζημιών όλοι, πάντοτε σε μια κρίση ωφελούνται αυτοί που έχουν ρευστότητα. Μου θυμίζει κάτι τα οποία έχουμε δει στα παλιά χωριά. Τα βλέπουμε συνήθως σε κάποια έργα, στην τηλεόραση, παλιά έργα, που βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι ο πλούσιος του χωριού, ο οποίος δάνειζε τους άλλους χωρικούς και περίμενε έτσι ώστε μια περίοδος να μην είναι καλή, να μην έχει κουστοδιέσει οι άλλοι οι οργοί, για να μην μπορέσουν να ξεπλώσουν τα χρέη τους και να πάει να τους πάρει τα χτήματά τους. Κάπως έτσι, σε γενικότερο βαθμό, νομίζω, είναι η πολιτική η οποία εφαρμόζει αυτή τη στιγμή από αυτές τις πλεονασματικές χώρες, όπως είναι η Γερμανία, έχω αναφέρει, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Δανία και πολλές άλλες που μπαίνουν σε αυτήν την κατηγορία. Έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Ιωάννου, διότι... Εγώ διαφωνώ για να μην ειλικρινείς. Ναι, διότι αν είναι έτσι, σημαίνει ότι οι Γερμανοί κακώς διαμαρτύρονται και κακώς διαμορφώνονται διάφορα σενάρια. Εντάξει, να ρίξω πρώτος μια χειρομβίδα στο τραπέζι για να ξεκινήσει η συζήτηση να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Συμφωνώ ότι το σύστημα του Καναδά είναι ένα πολύ καλό σύστημα. Μακάρι να είχαμε τα πετρέλαια του Καναδά όμως, και θα είχαμε και εμείς αυτό το σύστημα. Όταν έχεις τέτοιους πόρους, είναι λογικό ότι σου περισσεύουν και λεφτά και μπορείς να έχεις και κοινωνικές παροχές. Όμως παρόλα τα αυτά, σίγουρα είναι μια καταπληκτική χώρα ο Καναδάς. Δεν είναι θέμα αποτυχίας. Για να μεταναστεύσουμε. Κάποτε υπήρχαν αρκετοί Κύπροι τη δεκαετία του 70, στις αρχές του 70 και τέλος του 60, που είχαν πάει στον Καναδά. Όπως και να έχουν τα πράγματα, εδώ ταιριάζει το σαν την Κύπρο ένεση. Οπότε δεν μεταναστεύουμε, δεν πάμε πουθενά. Δεν είναι θέμα αποτυχίας των οικονομολόγων ή των κυβερνήσεων. Διότι οι οικονομολόγοι δεν είναι όλοι μέσα σε έναν, ή δεν έχουν όλοι τις ίδιες απόψεις. Υπάρχουν δύο φόρων σχολών. Άρα δεν μπορούν να πούν ότι αποτύχαν οι οικονομολόγοι, ούτε οι κυβερνήσεις. Αποτύχε το σύστημα. Είναι αποτυχία του καπιταλιστικού συστήματος, είναι μια αποτυχία της ελεύθερης αγοράς, χωρίς κρατικών παρεμβατισμών, όπως δημιουργήθηκε βασικά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια, που από ό,τι φαίνεται οι μηχανισμοί της αγοράς δεν λειτουργούν χωρίς κρατικούς παρεμβατισμούς
και δημιουργείται μια καπιταλιστική ζούγκλα, μια ζούγκλα στην αγορά. Οπότε και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Άρα δεν είναι θέμα ότι αποτύχαν κάποιες κυβερνήσεις ή αποτύχαν οικονομολόγοι. Το σύστημα αυτών από καθεαυτών έχει αποτύχει σε όλον του το μεγαλείο. Τώρα δεν νομίζω να εξυπηρετεί τους Γερμανούς ή τους Βέλγους ή τους Φιλανδούς το να υπάρχει κρίση στον Νότο. Οι χώρες οι οποίες πολύ σωστά έχει λεχθεί είναι εξαγωγικές, θέλουν αγορές εύπορες που να μπορούν να έχουν την αγοραστική δύναμη να αγοράζουν τα προϊόντα τους. Άρα δεν συμφέρει στη Γερμανία να υπάρχει μια Κύπρος, μια Ελλάδα, μια Ισπανία, μια Πορτογαλία ή και Ιταλία που να μην είναι σε θέση να αγοράζει τα γερμανικά προϊόντα. Άρα εδώ θα διαφωνήσω. Τώρα, η πολιτική της λιτότητας συμφωνώ απόλυτα. Είναι καταστροφική. Δεν, ο λόγος όμως που ακολουθείται η πολιτική της λιτότητας δεν είναι διότι θέλουν οι Γερμανοί και οι Φιλανδοί και οι Αυστριακοί να καταστραφούν αυτές οι χώρες. Απλούστατα, όταν ήταν και ο κύριος Σαρκοζή στην εξουσία, υπάρχει μια σχολή φιλελεύθερη η οποία πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο λύνονται τα προβλήματα. Τώρα με τον κύριο Ολάντ στη Γαλλία, και αν είχαμε ή αν έχουμε στο μέλλον και τους σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία ή και σε άλλες χώρες, οι αντιλήψεις θα είναι διαφορετικές και θα είναι διαφορετική η πολιτική. Δεν είναι θέμα χωρών. Εμείς τους βλέπουμε πιο σκληρούς απέναντι μας. Πιο σκληρούς απέναντι μας όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα. Αλλά όχι όσον αφορά την πολιτική της λιτότητας. Αυτό είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Μπορεί ο κύριος Στάινμπρουκ να επιμένει όσον αφορά το ξέπλυσμα βρώμικου φρήματος στην Κύπρο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά σίγουρα οι σοσιαλδημοκράτες στη Γερμανία, όπως και σε άλλες χώρες, δεν ακολουθούν πολιτική λιτότητας απέναντίας, προωθούν πολιτική ανάπτυξης της ζήτησης και όχι της προσφοράς. Τώρα, όσον αφορά τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, εγώ δεν νομίζω ότι θα έρθουν φιλανδικές εταιρείες και αυστριακές εταιρείες και βελγικές εταιρείες να αγοράσουν χρεοκοπημένες κυπριακές εταιρείες και να αγοράσουν ακίνητα στην Κύπρο. Αυτό δεν θα συμβεί. Άρα δεν είναι ότι γίνεται αυτή η κρίση διότι υπάρχει μια συνωμοσία να πάνε οι τιμές των εταιριών, οι αξίες των εταιριών και των ακινήτων προς τα κάτω για να έρθουν αυτού που έχουν λεφτά να αγοράσουν στην Κύπρο. Δεν νομίζω να είμαστε και τόσο ενδιαφέρουσα αγορά για αυτές τις χώρες. Και η Ελλάδα ήταν όμως. Φαίνεται ότι επανέρχονται κάποιες εταιρείες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Ελλάδα με την Κύπρο. Μιλούμε για μια μεγάλη χώρα, με μια μεγάλη οικονομία, με μια ας το πούμε σχετικά καλή και υπάρχουσαν βιομηχανία, πράγμα το οποίο εμείς δεν έχουμε. Διαφορετική Ελλάδα, διαφορετική Κύπρος. Λοιπόν, και η δική σας τοποθέτηση, να τονίσω ότι δεν θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό το θέμα. Εγώ θα διαφωνήσω και με τους και δύο προμονήσεντες. Πρώτον, εάν τα πετρέλαια είναι αυτά που κάνει τον Καναδά, τότε οι αραβικές χώρες θα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Μα πάλι πολύ καλά. Και ξέρουμε ότι δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Το ίδιο και η Βενεζουέλα και πολλές άλλες χώρες. Και μάλιστα, γιατί το Ισραήλ που δεν είχε τίποτε ούτε πετρέλαια ούτε άλλους φυσικούς πόρους κατάφερε να είναι σήμερα το πιο επιχειρηματικό και πιο καινοτομικό έθνος στον κόσμο και να αναπτύσσεται με ρυθμούς 4 και 5% ενώ για άλλοι, ακόμα και ολόκληρη η Ευρώπη, να έχει αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν είναι τα πετρέλαια. Είναι η επιχειρηματικότητα, είναι η καινοτομία, είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Είναι οι πολιτικές που ακολουθήσαν. Και εάν ελπίζουμε ότι το φυσικό αέριο είναι αυτό που θα μας σώσει, πηγαίνετε στο Ισραήλ να δείτε που ανησυχούν γιατί ανακαλύψαν αέριο. Ότι θα τους εφησυχάσει και δεν θα κάνουν τις αλλαγές. Δεύτερον, αυτό που είπε ο κύριος, ο συνάδελφος Μαναγιώτης εδώ, ότι ο Βορράς προωθεί αυτόν τον δυνατό ευρώ για να εκμεταλλεύεται τον Νότο. Νομίζω ότι και οι πλεονασματικές χώρες εκμεταλλεύονται τις ελληματικές. Μα πώς δημιουργήθηκαν τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα από την αρχή? Δημιουργηθήκαν διότι οι νότιες χώρες μπήκαν στην Ευρωζώνη χωρίς να προσπαθήσουν πρώτα να γίνουν ανταγωνιστικές, να μπορούν να ανταγωνιστούν, όχι στη βιομηχανία. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται να ανταγωνιστεί στη βιομηχανία με τη Γερμανία. Η Γερμανία παράγει μηχανές και Mercedes και BMW. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχει την ομορφιά της Ελλάδος, δεν έχει τα νησιά της Ελλάδος, δεν έχει την ιστορία, την κουλτούρα της Ελλάδος. Γι' αυτό τι να κάνουν? Θα παράγουν και κάτι. Ενώ εμείς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο που υπάρχει τόσο πολλής πολιτιστικός και φυσικός πλούτος και ομορφιά, δεν τα εκμεταλλευτήκαμε όπως έπρεπε. Γι' αυτό καταντήσαμε να είμαστε μία ανταγωνιστική και δεν μπορούμε να εξάγουμε και μόνο εισάγουμε. Και το δεύτερο που θα πω είναι ότι
όπως το έθεσε ο κ. Χατζημαραγής, το έθεσε πολύ σωστά το πρόβλημα των προβληματισμών. Είναι πρόβλημα κρίσης του καπιταλισμού, πρόβλημα λάθος των κυβερνήσεων ή λάθος των οικονομολόγων. Η απάντησή μου θα ήταν και τα τρία. Δυστυχώς και τα τρία. Όσον αφορά τον καπιταλισμό, ξέρουμε ότι ο καπιταλισμός στρίζεται στην απληστία. Εάν δεν βάλεις ορισμένα σύνορα, ορισμένα πλαίσια, καταλήγεις. Πού καταλήγεις? Αυτός που γίνεται πιο δυνατός πρώτος εκμεταλλεύεται τον άλλο. Οι κυβερνήσεις τι έχουν κάνει τα τελευταία 10-15 χρόνια? Έχουν φύγει όλους τους κανονισμούς, όλους τους περιορισμούς της αγοράς και καταλήξαμε το που καταλήξαμε. Οι δε οικονομολόγοι τι κάναμε? Πήγαμε και εμείς, συμφωνήσαμε χωρίς να σκεφτούμε εμείς ότι έχουμε ευθύνη όχι μόνο σαν οικονομολόγοι, αλλά όπως είπατε και εσείς, σαν κοινωνικοί οικονομολόγοι. Και να δούμε ποια είναι η επίδραση αυτού στην κοινωνία. Και σας λέω ότι πρόσφατα το CIM, επειδή το CIM που είμαι διευθυντής, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, κοιτάξαμε αυτό το θέμα, την κρίση του καπιταλισμού. Και τι βρήκαμε? Βρήκαμε πραγματικά ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι υποθάλπουν αυτή την αποτυχία του καπιταλισμού, η οποία είναι μεν εγγενής, αλλά είναι και διαχειρίσιμη. Και μάλιστα με καλέσαν πριν 1,5 χρόνο στο Κογκρέσο της Αμερικής και έκανα μια παρουσίαση στην Αμερική, στο Κογκρέσο και στην κοινωνία, αν υπάρχει συζήτηση για αυτό το θέμα. Πώς θα ξανασκεφτούμε και θα ξανασχεδιάσουμε τον καπιταλισμό με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην δημιουργεί αυτά τα συνεχεί αυτό που λέμε business cycle, αυτά τα ελλείμματα, αυτά τα κοινωνικά προβλήματα και να πηγαίνουμε για ξαναπάνω στην επίθεση. Ξέρω ότι θέλετε να τοποθετηθείτε, αλλά αν γίνεται σύντομα έτσι ένα λεπτό, αν για κάτι αισθάνεστε ιδιαίτερα έντονα. Νομίζω ότι ανοίξα ένα θέμα το οποίο θα κινήσει και τον ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Ναι, αλλά θέλουν περισσότερο κυπροκεντρικά γι' αυτό. Εγώ θα επικεντρώσω το εξής. Συμφωνώ με τον συνάδελφο τον Θεόδωρο για το θέμα τη ανταγωνιστικότητα και το θέμα ότι υπήρχαν διαρθρωτικά προβλήματα όταν οι νότιες χώρες μπήκαν στην Ευρωζώνη και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο βλέπω για την Ευρώπη είναι ότι δεν υπάρχει μια ισχυρή κεντρική κυβέρνηση η οποία να κοιτάζει συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τις χώρες της Ευρωζώνης. Υπάρχουν τοπικές κυβερνήσεις οι οποίες κοιτάζουν τα συμφέροντα των χωρών τους. Και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα το βασικό. Όσον αφορά τώρα τα προβλήματα που ανέφερε ο Θεόδωρος, συμφωνούμε. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που είσαι πλεονασματική χώρα και έχεις δανείσει τον υπόλοιπο πλανήτη, σκέφτε τα συμφέροντά σου όσον αφορά την αξία των επενδύσεων σου, που είναι δανεισμός προς τις άλλες χώρες. Όταν όμως εκεί που μια ισχυρή κυβέρνηση θα προχωρούσε σε μια δημοσιονομική πολιτική τύπου Keynes, κενσιανή πολιτική, ξέρουμε ότι οι κενζιανές πολιτικές οδηγούν σε πληθωρισμό, που σημαίνει ότι γίνεται διάβρωση των επενδύσεων αυτών των χωρών και εκείνοι που κλωτσούν. Το δεύτερο σημείο το οποίο θα είναι, και πιστεύω ότι αυτά επειδή είναι δυναμικές εγκαταστάσεις, είναι ότι οι χώρες αυτές δεν θα αλλάξουν άποψη. Θα αλλάξουν άποψη όταν αρχίσουν να επηρεάζονται τα συμφέροντά τους. Και τα συμφέροντα ποια είναι? Να μπορούν να πουλούν. Όταν θα χτυπηθεί η βιομηχανία τους και δεν θα μπορούν να πουλούν στις νότιες χώρες, τότε θα αλλάξουν το βιολίν τους και θα μιλούν πλέον για δημοσιονομική πολιτική και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να μείνουμε. Ναι. Να ολοκληρώσω κάτι. Τώρα, αυτό το οποίο θέλουν να πω εδώ πέρα, επειδή έχουν συσσωρεύσει αυτόν τον πλούτο, αυτόν τον πλούτο θέλουν να τον αξιοποιήσουν και υπάρχουν συμφέρουσες επενδύσεις που τις καταδοκούν. Στην Κύπρο, π.χ., έχουμε κερδοφόρους ημικρατικούς οργανισμούς. Τη ΣΥΤΑ, την ΑΕΚ, την Αρχή Λιμένων. Ίσως τα συμβούλια υδατοπρομήθειας μελλοντικά. Αυτές, ειδικά με την ΑΕΚ που είναι μονοπόλιο, είναι ένα φυσικό μονοπόλιο, θέλουν να την πάρουν αυτοί γιατί ξέρουν ότι θα έχουν κέρδη από αυτές τις εταιρείες. Οπότε δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Επίσης, καραδοκούν και το φυσικό αέριο. Να το πούμε και αυτό. Καραδοκούν επίσης οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί τον τομέα παροχής υπηρεσιών που έχει να κάνει με το χρηματοπιστωτικό τομέα της Κύπρου. Αυτά τα ξέρουμε, δηλαδή είναι δεδομένα αυτά πλέον. Λοιπόν, μας κάνατε καλή γέφυρα για να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Να ξεκαθαρίσουμε σε αυτή την συζήτηση, σε όσους Κύπριους ή ξένους καταθέτες ανησυχούν, ότι κούρεμα καταθέσεων δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε ως σκέψη, τουλάχιστον στο μυαλό οποιοδήποτε από αυτούς που ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα της Κύπρου φυσικά. Να ομολογήσω, κύριε Ιωάννου, ότι κάναμε μια συζήτηση λίγο πριν ξεκινήσουμε που μου λέγατε ότι στην Γερμανία δεν διαβάσατε σε κανένα σοβαρό
έντυπο να υπάρχει αυτό το σενάριο, ω σενάριο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο. Πολύ φοβάμαι ότι εμείς έχουμε δημιουργήσει αυτό το σενάριο. Σίγουρα κάποιοι έχουν κάνει αναφορές, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα στο Reuters κλπ. Αλλά τη διάσταση αυτή στο θέμα του κουρέματος πιστεύω ότι εμείς τη δώσαμε. Είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι ένα σενάριο science fiction, είναι ένα σενάριο το οποίο ούτε καν θα πρέπει να τολμούμε να το σκεφτούμε. Εάν γίνει κάτι τέτοιο που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, θα πρέπει να φύγουμε όλοι να πάμε σε άλλον πλανήτη ή θα φύγουμε από το ευρώ. Ίσως σε άλλον πλανήτη να είναι και αυτό μια λύση. Εδώ είναι αστείο. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι ένα εργαλείο, να θέλετε, πίεσης που το ανακάλυψαν τελευταίες μέρες η Τρόικα και με αυτόν το εργαλείο προσπαθεί να παίξει ψηλό μπόκερ μαζί με την Κυπριακή κυβέρνηση, η οποία από ό,τι φαίνεται καλώς αντιστέκεται και πολύ σωστά αντιστέκεται και πολύ σωστά έχει βάλει κόκκινες γραμμές. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δώσαμε περισσότερη σημασία από ό,τι έχει, διότι δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που έχουν λεχθεί, ότι είμαστε κι εμείς συνένοχοι σε αυτό το θέμα, αλλά υπήρξαν και δημοσιεύματα αρκετά στην Ευρώπη. Εγώ θα επενέσω την παρούσα κυβέρνηση και ειδικά των Υπουργών Οικονομικών, διότι βγήκε καθαρά, έτσι, και είπε ότι το κούρεμα δεν το συζητούμε, είναι ανοησία, είναι εκτός οποιασδήποτε συζήτησης. Και το ίδιο είπε και για τον φόρον, εταιρικό φόρο και για τη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Και αυτό είναι αυτό που έκανε η κυβέρνηση. Είναι πολύ σωστό, διότι οι Ευρωπαίοι το εκτιμούν όταν βγαίνει με καθαρά λόγια και λες, κύριε, αυτό δεν θα το δεχτώ. Υπάρχει κάποια συνωμοσία πίσω από αυτό, ή είναι για να μας... Για να μας τριμώξουν στη γωνία και να μας δέσουν από πάνω. Δεν πιστεύω σε συνωμοσίες. Το ότι το χρησιμοποιούν σαν bargaining chip, σαν διαπραγματευτικό χαρτί, η Τρόικα το χρησιμοποιεί σήμερα, το χρησιμοποιεί γιατί? Για να μας πείσει να κάνουμε κάτι άλλο. Να μας πείσει να δεχτούμε τις ιδιωτικοποιήσεις των ημικρατικών οργανισμών. Και εδώ θα έλεγα ότι είναι κάτι που πρέπει να το δεχτούμε, είναι καλό για μας. Και δεν πρέπει να αντιστεκόμεθα σε αυτό, διότι αυτό θα δώσει και νέο πνεύμα στην οικονομία. Διότι εγώ θα διαφωνήσω με τον φίλο του Παναγιώτη. Να τα πούμε μετά για τις ιδιωτικοποιήσεις, σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Το μόνο που θα πω, που είναι νομίζω σημαντικό, είναι ότι δεν είναι αρκετό μόνο να πεις ότι αυτές είναι οι κόκκινες μου γραμμές, αλλά και να βρεις και εναλλακτικές λύσεις με τις οποίες θα βρεις τα λεφτά. Και σε αυτό θα έδινα ψηλό βαθμό στην κυβέρνηση, διότι προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις με το να πούν να πάμε στην Ελλάδα, να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά από τα λεφτά που πήρε η Ελλάδα για τις τράπεζες, για τις εργασίες των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα, που να τις βάλουμε σε θεατρικές εταιρείες. Μιλάνε επίσης και για τις ιδιωτικοποιήσεις, μιλάνε επίσης και για το ίσως και το φυσικό αέριο και άλλες επιλογές. Για ιδιωτικοποίησεις δεν μιλάνε. Καλά, δεν μιλάνε, αλλά ξέρετε, η κυβέρνηση έχει βρεθεί μεταξύ των προεκλογικών της υποσχέσεων και της ανάγκης σήμερα. Είναι μεταξύ σκύλας και χάιδης. Να τα πούμε για τις ιδιωτικοποιήσεις στη συνέχεια. Να δω αν και εσείς συμφωνείτε ότι αυτή η κουβέντα, κύριε Θεοδωσίου, περί κουρέματος των καταθέσεων είναι τελικά απλώς τρόπος να μας στριμώξουν και ουσιαστικά με βάση όρους και σκέψεις, θεωρίες των οικονομολόγων, μάλλον ανόητο θεωρείτε αυτή τη στιγμή. Θα συμφωνήσω με τους προλύσαντες και θα ήθελα επίσης να επενέσω και εγώ τις ενέργειες της νέας κυβέρνησης, γιατί φαίνεται ότι αυτές οι ενέργειες επικεντρώνονται στη σωστή κατεύθυνση. Και θέλω επίσης να σας πω ότι αυτού του είδους οι εξαγγελίες έχουν οδηγήσει σε μείωση των καταθέσεων κατά 3 δις περίπου. Μην ξεχνάμε ότι η Κύπρος είναι ένα κέντρο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Και γνωρίζουμε ότι εδώ και χρόνια, τουλάχιστον 2 χρηματοοικονομικά κέντρα, η Φραγκφούρτη και το Άμστερνταμ, έχουν βάλει στο μάτι την Κύπρο. Θέλουν, σώνει και καλά, να πάρουν, γιατί ξέρουν ότι έχουμε μια ισχυρή ναυτιλία στην Κύπρο. Έχουμε τις τράπεζες μας, οι οποίες τραβούν πολλά κεφάλαια από ευρωπαϊκές και από τη Ρωσία, και θέλουν
αυτού του είδους των γύρων της υπηρεσίας να τις πάρουν στους τόπους τους. Αυτού του είδους οι εξαγγελίες βοηθούν αυτόν τον σκοπό. Δεν λέω ότι είναι συνωμοσία, αλλά τουλάχιστον το βοηθούν. Δηλαδή το ότι έχουν φύγει 3 δις καταθέσεις, πού πήγαν αυτές οι καταθέσεις? Φυσικά θα πήγαν σε κέντρα τα οποία έχουν εμπιστοσύνη οι καταθέτες. Ποια είναι αυτά τα κέντρα? Γερμανία, Φραγκφούρτη ή το Άμστερνταμ ή κάποια άλλη χώρα? Υπάρχει μια θεωρία που αναπτύσσεται από κάποιους κύκλους σε αυτή την περίοδο, ότι αν πετύχουν κάτι τέτοιο θα καταστρέψουν τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου και στην ουσία θα καταστρέψουν και την όποια δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να ξεπληρώσει τα δάνεια της. Θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό, ναι, το πράγμα. Όπως λέω, το αναφέρεται και σε δημοσίευμα σημερινό των Financial Times. Ακριβώς. Αυτή είναι η πιο ανόητη ιδέα αυτή του κουρέματος, γιατί θα σας πω για δύο λόγους. Πρώτος λόγος. Μόνο με το άκουσμα του κουρέματος αρχίζουν και φεύγουν κεφάλαια. Φανταστείτε να γίνει, να ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, πόσα κεφάλαια θα φύγουν. Όταν φύγουν αυτά τα κεφάλαια, σημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα χάσει πολλά έσοδα. Σημαίνει τότε θα χρειαστούμε ακόμα περίπου μεγαλύτερο δάνειο. Επομένως, μιλάς μετά για δεύτερο μνημόνιο και αυτά. Δηλαδή, δεν υπάρχει τέλος σε αυτό το πράγμα. Δεύτερον, εάν γίνει αυτό στην περίπτωση της Κύπρου, ξέρετε πόσα κεφαλαία θα φύγουν από ολόκληρη την Ευρωζώνη, διότι οι καθένες θα πούν, αν το κάνεις στην περίπτωση της Κύπρου, θα το κάνουν και στην περίπτωση της Ιταλίας, στην περίπτωση άλλων χώρων. Και θα είναι τόσο τραυματικό, τόσο καταστροφικό για την Ευρωζώνη, που δεν μπορεί τέτοιο πράγμα να γίνει. Δεν θα γίνει με κανέναν τρόπο. Η Ευρωζώνη έκανε πολλά λάθη, αλλά αυτό το λάθος πιστεύω ότι είναι τόσο φανερό ότι είναι λάθος, που δεν θα τολμήσει να το κάνει. Και να μην ανησυχεί ο κόσμος. Ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί αυτό το θέμα. Δεν θα γίνει κούρεμα καταθέσεων. Αποκλείεται. Να σημειώσω όμως κάτι. Αντί αυτού του κουρέματος καταθέσεων, υπήρξε μια ιδέα που έπεσε στο τραπέζι και έπεσε όχι από τον οποιονδήποτε, αλλά από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Δημητριάδη. Αυτός ο φόρος αλληλεγγύης επί των καταθέσεων. Να σημειώσω ότι, επειδή γίναμε όλοι λίγο πολύ οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι, μπορεί να είμαστε και κακοί σε αυτό τον τομέα, διάβαζα επικρίσεις εναντίον του κύριου Δημητριάδη από οικονομολόγους, ότι ακόμα και αν υπάρχει ως σκέψη στον ορίζοντα αυτού του είδους η φορολογία, ποτέ δεν την προαναγγέλεις, γιατί την καταστρέφεις ως ιδέα. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας και επί της σκέψης και επί της μεθοδολογίας με την οποία εμφανίστηκε. Πριν να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, να απλώς δύο μικρές παρατηρήσεις. Ούτε εγώ είμαι φίλος των συνωμοτικών θεωριών, τις θεωρώ αστείες. Ας μην βιαστούμε όμως να δώσουμε πολύ ψηλούς βαθμούς στην κυβέρνηση. Ας περιμένουμε, μέχρι τώρα πάμε καλά. Ας περιμένουμε να υπογραφτεί το μνημόνιο, να δούμε τι μνημόνιο θα υπογραφτεί και μετά βαθμολογούμε, θα έλεγα. Τώρα, όσον αφορά τη φυγή 3 δισεκατομμυρίων καταθέσεων από την Κύπρο, είναι αστεία ποσά. Είναι αστεία ποσά. Δεν νομίζω ότι γίνεται όλον αυτόν τον κακό, το οποίο παραπάνω εμάς μας απασχολεί. Δεν απασχολεί και πολύ τους Ευρωπαίους το θέμα της Κύπρου. Εμάς μας απασχολεί περισσότερο. Δεν νομίζω να γίνεται όλο αυτό το πράγμα για να πάρουν 3, 5, 10 δισεκατομμύρια καταθέσεις αγορές όπως του Λονδίνου ή της Φραγκφούρτης. Μιλούμε για αστεία ποσά. Άρα δεν είναι αυτό το θέμα. Εκτός τούτου, σκεφτείτε και αυτούς που θα δώσουν 17,5 δισεκατομμύρια στην Κύπρο. Όπως είπε και ο φίλος ο Θεόδωρος προηγουμένως, θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Άρα θα ήταν βλακεία να έρθουν και να καταστρέψουν την. Κανείς δεν θέλει να καταστρέψει την οικονομία. Ούτε τις τράπεζες θέλει να καταστρέψει κανένας, ούτε το Κυπριακό κράτος θέλει να καταστρέψει κανένας. Αν θα το καταστρέψουμε, θα το καταστρέψουμε ήδη με την νοοτροπία που έχουμε και τις δημοσιεύσεις που κυκλοφορούν. Άρα θέλουν να έχουν ένα βιώσιμο κράτος με ένα βιώσιμο τραπεζικό σύστημα για να μπορέσουν να πάρουν τα λεφτά τους με τους στόχους πίσω. Διότι και αυτοί τα έχουν πάρει από κάποιους καταθέτες. Άρα αυτά τα πράγματα δεν στέκουν. Τώρα, όσον αφορά τη φορολογία, κοιτάξτε, ήδη οι καταθέσεις φορολογούνται με 15%. Ήταν 10 ο φόρος, τον πήραμε 15 και ήδη οι καταθέτες αρχίσαν και νιώθουν άβολα. Δεν μπορούμε να πάρουμε στόχους. Στους στόχους, βέβαια. Πάνω στους στόχους. Δεν μπορούμε
να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο. Νομίζω δεν μας παίρνει, διότι ας μην ξεχνούμε ότι από τα 70-68-70 δισεκατομμύρια ρευστότητα που έχουμε σε αυτόν τον τόπο αυτή τη στιγμή, τα 22 περίπου δισεκατομμύρια είναι και ρωσικά κεφάλαια. Δεν μας παίρνει τόσο πολύ να αυξήσουμε το φόρο πάνω στους τόκους, διότι εάν μια κατάθεση παίρνει 4% και πληρώνει 25% φόρο και είναι 3%, έχει και αλλού τράπεζες και αγορές που πληρώνουν ψηλά επιτόκια σε ευρώ. Άρα θα ήταν ίσως όχι τόσο καταστροφικό όπως το κούρεμα, αλλά θα είχε ίσως σαν παρενέργεια τη φυγή πάλι αρκετών κεφαλαίων. Μπορεί, αν μας φύγουν εμάς 10 δισεκατομμύρια για μεγάλες αγορές, δεν έχουν σημασία. Για μας όμως, που είμαστε μια πολύ, και το ξανατονίζω, πολύ μικρή χώρα, έχουν τεράστια σημασία. Άρα, τις καταθέσεις και τα μάτια μας. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις καταθέσεις. Έχω ένα μικρό σχόλιο. Θεωρώ και έχω ένα μικρό σχόλιο. Σκοπίμως δεν μου σχολιάσατε όμως, αν σωστά ή λάθος έκανε ο διοικητής που το δημοσιοποίησε. Εφόσον τοποθετούμε αρνητικά, εννοείται. Έχουν τεθεί πάρα πολλά θέματα. Καταρχήν μπορώ να πω ότι η εξαγγελία του διοικητή για φορολόγηση των τόκων, όχι κούρεμα των καταθέσεων, ήταν φορολόγηση των τόκων, νομίζω ήταν... Φόρος αλληλεγγύης ονομάζεται. Ναι, ήταν φόρος πάνω στους τόκους που παίρνουν οι καταθέτες από τις καταθέσεις τους. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να το αναφέρει, γιατί δημιούργησε σε ένα σημείο, έχει σαμποτάρει, ας πούμε, την προσπάθεια της κυβέρνησης, έτσι ώστε να βρει μια λύση με τους εταίρους όσον αφορά τη χρηματοδότηση του χρέους της Κύπρου. Το δεύτερο που θέλω έτσι να τονίσω είναι τα 3 δις προς τα 72 δις. Γιατί πέρα και οι καταθέσεις μας στην Κύπρο 72, είναι περίπου 5% μείωση μέσα σε ένα μήνα. Εάν αυτή, συμφωνώ με τον συνάδελφο, τον νεαρχό, ότι είναι μικρό το ποσό 5%, κάτι συμφέροντα μέσα στην Ευρώπη. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις των διαφόρων αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καθεξής. Την θέση είναι ότι δεν θέλουν να βλάψουν την Κύπρο. Δεν λέω ότι δεν μπορώ να την τεκμηριώσω, αλλά ας πάρω και το σενάριο ότι θέλουν να βλάψουν την Κύπρο. Το τι πρέπει να κοιτάξουμε είναι τα συμφέροντα μας όσον αφορά το φυσικό αέριο. Γιατί μια Κύπρος αδύναμη, μια Κύπρος οικονομικά ασθενής, θα αναγκαστεί να ξεπουλήσει και τους ημικρατικούς οργανισμούς, ακόμα να ξεπουλήσει και τα συμφέροντα τα οποία έχουν οι Κύπροι πολίτες αυτή τη στιγμή στα διάφορα οικόπεδα, τα οποία προβλέπεται ότι υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτό το μέρος της συζήτησης, κύριε Παναγιώτου, επί των εισηγήσεων, επί μίας από τις δημόσιες εισηγήσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, αυτό τον φόρο αλληλεγγύης επί των καταθέσεων. Νομίζω ότι ήταν μια ατυχής, αν μη λαθασμένη δήλωση, για τρεις λόγους. Πρώτον, δεν λύει τα προβλήματα της κρίσης και της ύφεσης με επιπρόσθετους φόρους. Ήδη αρκετοί φόροι έχουν εισαχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν υπάρχει χώρος για άλλους φόρους. Δεύτερον, όταν είσαι χρηματοοικονομικό κέντρο, το τελευταίο πράγμα που θέλεις είναι να εισαγάγεις φορολογία επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Και τρίτον, δεν προσφέρεις πράγματα δώρα έτσι στους συνομιλητές σου. Αυτό είναι ένα χαρτί, αν θα το χρησιμοποιήσεις την τελευταία στιγμή, το οποίο πρέπει να το κρατείς κρυμμένο, και αν στην τελευταία των περιπτώσεων ότι δεν έχεις τίποτε άλλο, κανένα άλλο, και θα σου επιβάλλουν, ας πούμε, το κούρεμα, τότε μπορεί να βγάλεις αυτό το χαρτί, όχι να το παρουσιάζεις εκ των προτέρων. Διαπραγματευτικά αυτό ήταν λαθασμένη κίνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το άλλο καυτό θέμα που προκύπτει, τουλάχιστον στην επικαιρότητα, κυρίως από τις επαφές της Τρόικας. Μας άνοιξε ούτως ή άλλως το θέμα πριν από λίγο ο κύριος Παναγιώτου. Ιδιωτικοποιήσεις ή μετοχοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεύτερο μέρος της εκπομπής για τα όσα συμβαίνουν στην κυπριακή οικονομία, στο σκηνικό που διαμορφώνεται, στη σκιά των αποφάσεων
του Eurogroup και των επαφών της Τρόικας. Δεσμευτήκαμε. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σημείο να συζητήσουμε για τα των ιδιωτικοποιήσεων, για τα των ημικρατικών οργανισμών. Επειδή μας έβαλε στο θέμα ο κύριος Παναγιώτου και επειδή υποψιάζομαι ότι θα έχετε κατά τη αντίθετη άποψη, να ξεκινήσουμε από σας, κύριε Θεοδωσίου. Πού βλέπετε να βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα? Τονίζω ότι ο κύριος Παναγιώτου απλώς... Δεν διαφωνήσω με τον κύριο Παναγιώτου. Όχι, για να συνδεθούμε με αυτούς που πιθανόν να μην άκουσαν την άποψή του, περίπου προαναγγέλει ότι η κυβέρνηση δεν θα αναγκαστεί να μην υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της. Κοιτάξτε, όταν ο κύριος Αναστασιώτης προεκλογικά μιλούσε για ιδιωτικοποίηση, δεν αναφέρθηκε σε ιδιωτικοποίησεις, αναφέρθηκε σε μετοχοποίησεις. Τώρα, ποια είναι η διαφορά? Αν έχεις μια εταιρεία η οποία το 100% των μετοχών της ανήκουν σε ιδιώτες, τότε έχει ιδιωτικοποιηθεί τελείως η εταιρεία. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Αναστασιώτης είναι ότι θα δοθεί ένα μέρος μέχρι και 25%. Και αυτή είναι και θέση του συναγερμού από πολύ παλιά, σε επενδυτές και μάλιστα στρατηγικούς επενδυτές, δηλαδή ένα μέρος της εταιρείας. Οπότε το άλλο 75% θα ανήκει στο κράτος και από ό,τι γνωρίζουμε, η διακυβέρνηση μιας εταιρείας γίνεται με βάση ποιος κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Οπότε, αλλά εδώ πέρα υπάρχει και κάποιος σκεπτικισμός. Υπάρχει μια παροιμία η οποία λέει τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Τώρα ξεκινάμε με το 25. Πού θα καταλήξω? Θα μείνουμε στο 25 ή από το 25 θα πάμε στο 30, στο 35, στο 40, στο 50 και τελικά θα γίνουν ιδιωτικές? Γιατί αν το 50% το πάρουν ιδιώτες, σημαίνει το κράτος πλέον χάνει τον έλεγχο της εταιρείας. Ο προβληματισμός ο δικός μου έχει να κάνει με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι ένα μονοπόλιο. Το γνωρίζουμε όλοι. Είναι η μόνη εταιρεία αυτή τη στιγμή που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στους Κύπριους πολίτες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν το μονοπόλιο ανήκει σε ιδιωτικά χέρια, τουλάχιστον αυτό διδάσκουμε και σε βασικά βιβλία μικροοικονομίας στους πρωτοετής φοιτητές. Όταν ένα μονοπόλιο, το τι θα επιδιώξει να κάνει, είναι να μεγιστοποιήσει τα κέρδη. Αυτό τι σημαίνει? Ποια είναι η επίπτωση αυτής της πολιτικής του μονοπολίου? Σημαίνει ότι θα πρέπει να χρεώσει την τιμή του ηλεκτρονικού ρεύματος, έτσι ώστε τα κέρδη του μονοπολίου να μεγιστοποιούνται. Επιπλέον, το τι θα κάνει ένα μονοπόλιο, θα προσπαθήσει να λαγιστοποιήσει και το κόστος παραγωγής. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θα έχει επιπτώσεις πάνω στους εργαζομένους στην ΑΕΚ. Έχουμε παρόμοια παραδείγματα, τα οποία συνέβηκαν στη Γαλλία με την French Telecom, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε και το αποτέλεσμα ποιον ήταν? Το αποτέλεσμα πρώτα ήταν ότι οι τιμές των υπηρεσιών που παρήχε η εταιρεία ανέβηκαν, η ποιότητα μειώθηκε γιατί ήταν μονοπόλιο. Και τρίτον, ανέβηκαν οι αυτοκτονίες των εργαζομένων σε τεράστιο βαθμό. Αυτό θέλουμε? Εγώ σε έναν κοινωνικό κράτος θα έλεγα όχι. Ναι, φυσικά... αλλά προσέχω κάτι. Ότι αναφέρεστε ειδικά στην ΑΕΚ. Δια της εισάτοπων απαγωγής, όπως το λέγαμε στα μαθηματικά. Και αναφερόμαστε και στη ΣΥΤΑ. Ναι, εντάξει, έχετε δίκιο. Η ΣΥΤΑ αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς. Μπορεί να μην είναι μονοπόλιο, αλλά είναι κοντά στο μονοπόλιο. Εντάξει. Δηλαδή, αύριο, εάν σε περίπτωση που σπάσει αυτή η αγορά και υπάρχουν 4-5 εταιρείες οι οποίες κατέχουν εξίσου ποσοστά 20-30, τότε εγώ προσωπικά ως οικονομολόγος δεν θα είχα αντίρρηση να ιδιωτικοποιηθεί ΣΥΤΑ. Αλλά από τη στιγμή που είναι κοντά στο μονοπόλιο, τίθεται το θέμα αυτό. Τι γίνεται όταν δίνεις, ας πούμε, μια εταιρεία η οποία έχει τόση δύναμη στην αγορά σε ιδιώτες? Να σας πω έναν βασικό αντίλογο που διατυπώνεται σε αυτή την περίπτωση. Διαπιστώσαμε ότι η ΣΥΤΑ στην πορεία των χρόνων ενισχύει την κυβέρνηση με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια κερδοφόρα εταιρεία. Ναι. Ευρώ, ναι. Εάν την εκποιήσεις, λένε, εάν την ιδιωτικοποιήσεις, θα προσφέρει μια φορά ένα ποσό και στη συνέχεια χάνεις αυτή την προσφορά που υπάρχει σωστό από την ΣΥΤΑ. Σωστό ή λάθος αυτό? Αυτό είναι σωστό, γιατί την ιδιωτικοποίηση σημαίνει ότι στην ουσία τι κάνεις? Αυτά τα κέρδη, στην ουσία τα βρεις στην οικονομική αξία, την οποία τη μεταφράζεις σε έσοδα που παίρνεις από τη μετοχοποίηση. Αλλά θα πω και το εξής. Στην παρούσα φάση που βρισκόμαστε, που οι αγορές είναι πτωτικές και που υπάρχει ύφεση στην Κύπρο, το να πας να ιδιωτικοποιήσεις μια εταιρεία δεν είναι και οι καλύτερες συνθήκες. Δεν σημαίνει ότι θα πάρεις την τιμή που πραγματικά αξίζει η εταιρεία. Σε περίοδου ύφεση, αυτό το οποίο θα πάρει μια τιμή που είναι πολύ χαμηλότερη από την αξία τη εταιρεία. Στην ουσία, θα κάνει ένα ξεπούλημα τη εταιρεία. Κύριε Παναγιώτη. θα
Θα συμφωνήσω με το τελευταίο που είπε ο Παναγιώτης, αλλά θα διαφωνήσω με τα υπόλοιπα. Το πρώτο και κυριότερο, προτού μιλήσουμε για οτιδήποτε όσον αφορά τους ημικρατικούς οργανισμούς, είναι η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό πρέπει να είναι εκ των ουκάνευ. Αυτό το βάζουμε κάτω, πρώτο και κύριο. Ένα λεπτό. Διότι οτιδήποτε κάνουμε. Ένα λεπτό. Πώς θα κάνει ο ιδιώτης οικονομία αν θα διατηρήσει αυτούς όλους τους εργαζόμενους? Θα το εξηγήσω. Μάλιστα. Δεν είπα ότι θα τους διατηρήσει. Δεν μπορεί να μην τους διατηρήσει. Αλλά τα συμφέροντα αυτών των εργαζομένων πρέπει να, και το έχει πει και η κυβέρνηση αυτό το πράγμα, ότι θα τα προστατεύσει. Άμα φύγει αυτό από τη μέση, γιατί αυτό εμποδίζει τα άλλα. Εάν αυτό φύγει από τη μέση και οι εργαζόμενοι προστατευθούν, τότε τι είναι το επόμενο? Εξηγήστε μας λίγο πώς εννοείται αυτή την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, για να την καταλάβω. Εκείνοι που θα εργάζονται δεν θα πάρουν μειώσεις σε μισθούς, δεν θα πάρουν μειώσεις σε αυτοί που φεύγουν σε συντάξεις, αυτοί που θα χρειαστεί να φύγουν, αν χρειαστεί να φύγουν, όλοι θα πάρουν την ανάλογη αποζημίωση κλπ. Θα πάρουν αυτό που λένε τη χρυσή χειραψία, ή ξέρω εγώ. Θα βρεθεί ένας τρόπος των οποίων δεν θα πληρώσουν αυτή την ύφη. Αυτό το πράγμα πρέπει να είναι δεδομένο. Από εδώ και πέρα πρέπει να καθαρίσει το πεδίο, γιατί αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Δεν είναι ανάγκη να μιλάμε για ιδιωτικοποίηση ή μετοχοποίηση ή στρατηγικούς επενδυτές. Αυτό που χρειάζεται, το ζητούμενο, είναι περίπου 2,5-3 δισεκατομμύρια δολάρια να μειωθεί το χρέος. Να γίνει το χρέος διαχειρίσιμο για να αποφύγουμε και τα περί κουρέματος καταθέσεων και τα περί αυξήσεως του εταιρικού φόρου και τα περί εξόδου από το ευρώ. Αυτά πρέπει να φύγουν. Και ο καλύτερος τρόπος είναι να βρεθούν τα 2,5 δισεκατομμύρια. Αν βρεθούν άλλοι τρόποι να γίνουν αυτά, να γίνουν. Αλλά λέω ότι δεν μπορείς, νομίζω, με τη μετοχοποίηση ή με το στρατηγικό επενδυτή να βρεις τα 2,5 δισεκατομμύρια. Από την άλλη, όταν λέγεται ότι αυτοί οι οργανισμοί είναι κερδοφόροι, δώστε μου και εμένα μονοπόλιο για οτιδήποτε. Δηλαδή, μονοπόλιο τι σημαίνει? Σου δίνεις το δικαίωμα σε κάποιον, σε έναν οργανισμό, να φορολογεί τον πολίτη και τον πελάτη. Μα από τη στιγμή το οποίο έχει αυτό το μονοπόλιο και μπορεί να φορολογεί με ψηλές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων υπηρεσιών, τότε θα είσαι κερδοφόρος. Τι κερδοφόρος είσαι? Δίνει λεφτά στο κράτος. Ας το κράτος φορολογήσει απευθείας. Αυτό που χρειάζεται σήμερα η οικονομία μας είναι να μειωθεί το κόστος του ρεύματος και το κόστος άλλων υπηρεσιών, ώστε η οικονομία μας να γίνει ξανά ανταγωνιστική, ώστε οι εταιρείες μας να σταματήσουν να κλείνουν και να χάνει ο κόσμος τις δουλειές του. Και γι' αυτό λέω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δούμε με ποιον τρόπο, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να βρεθούν αυτά τα δισεκατομμύρια. Εάν αυτό είναι αυτό που λέτε ιδιωτικοποιήσεις, να γίνουμε, αλλά γίνουμε με σωστόν τρόπο. Να μην γίνει ξεπούλημα. Δεύτερον, να μην το πληρώσουν την ύφη οι εργαζόμενοι. Και τρίτον και κυριότερο, να μην φύγουν από ένα κρατικό μονοπόλιο και να πάμε σε ιδιωτικό μονοπόλιο. Πρέπει να προωθηθεί και ο ανταγωνισμός και ο ορθολογισμός αυτών των οργανισμών. Και υπάρχει τρόπος. Θα μου πείτε, μα είναι φυσικό μονοπόλιο. Φυσικό μονοπόλιο είναι το κρίτ, είναι οι γραμμές, είναι οι υποδομές. Η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να παραγραφεί με ανταγωνισμό. Και η παραγωγή να πουλούν σε έναν κεντρικό ή να ενοικιάζουν τις γραμμές, την υποδομή κλπ. Αυτό έχει γίνει σε πολλές χώρες. Αυτό το πράγμα έχει λυθεί. Επομένως, αυτό που πρέπει να φροντίσουμε πρώτα είναι την οικονομία, τους πολίτες, τους καταναλωτές να έχουν φτηνό ρεύμα, φτηνές υπηρεσίες, να είναι ανταγωνιστική οικονομία, να μην χάνει ο κόσμος τις δουλειές του. Και να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα των εργαζομένων στους ημικρατικούς οργανισμούς για να μην πληρώσουν αυτή την ύφη. Αλλά χρειαζόμαστε τα λεφτά για να μειώσουμε το δημόσιο χρέος, να γίνει διαχειρίσιμο, για να μην αναγκαστούμε να κάνουμε άλλα πράγματα που είναι χειρότερα. Και πιστεύω με την αποκρατικοποίηση των ημικρατικών οργανισμών θα πνεύσει νέος αέρας στην οικονομία, αέρας ανταγωνισμού, αέρας συναγωνισμού και ορθολογισμού. Επομένως, πρέπει να το δούμε κάπως διαφορετικά το θέμα και όχι να το δούμε ότι ξεπουλούμε τον πλούτο, τον κρατικό πλούτο. Ο κρατικός πλούτος δεν πρέπει να ξεπουληθεί. Και ίσως αυτό να είναι και κακή ώρα για να πουλήσουμε αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ με αυτόν, αλλά εξαρτάται τι είναι οι επιλογές. Αν έχουμε καλύτερες επιλογές, να το αναβάλουμε και αργότερα. Αλλά δεν έχουμε καλύτερες επιλογές, τι να κάνουμε? Έτσι είναι, κύριε Ιωάννη. Όχι, έτσι για αλλαγή θα συμφωνήσω τώρα με τον φίλο τον Παναγιώτη και θα διαφωνήσω με τον φίλο τον Θεόδωρο κάθετα.
Τελικά είσαι κέντρο, από ό,τι φαίνεται. Να διασφαλιστούν τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα των εργαζομένων. Ποιος το εγγυάται και ποιος θα έρθει να αγοράσει μια εταιρεία στην οποία πιστεύει ότι η μισθή είναι ψηλή ή ότι έχουν πολλούς υπαλλήλους. Άρα όταν πάει σε ιδιωτικά χέρια, τότε οι συμπεριφορές θα είναι όπως είναι οι συμπεριφορές ιδιωτών εργοδοτών. Και ας μην λέμε πράγματα τα οποία δεν θα ισχύουν για να καθησυχάσουμε τους εργαζόμενους. Μονοπόλια. Η ΣΥΤΑΝΗ μονοπόλια. Μας λέτε δηλαδή ότι αν επιχειρηθεί να προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, ναι, δεν θα βρεθεί ενδιαφερόμενος. Δεν θα ενδιαφερθεί, αυτό είναι το ένα. Από και το δεύτερο. Από το κράτος. Μα ποιον κράτος. Όταν πας στα χέρια του ιδιώτη, πλέον αφιέται στον ιδιώτη. Αν νομίζει ότι έχει πλεονάζον προσωπικών ή ότι πρέπει να μειώσει μισθούς ή ότι πρέπει να κάνει αυτόν και τον προτού άλλο. Να πάνε στον ιδιώτη. Προτού να πάνε. Κάνει. Νομίζω να με αφήσετε να τελειώσω. Τώρα. Η ΣΥΤΑ δεν είναι μονοπόλιο. Άρα εκεί πάλι έχουμε έναν κερδοφόρο οργανισμό. Το άλλο, όσον αφορά την ΑΕΚ. Κοιτάξτε, εγώ δεν σας διάκοψα. Δεν κάνουμε διάλογο. Να τελειώσω. Ναι. Οπότε, εάν νομίζουμε ότι εάν ιδιωτικοποιήσουμε την ΑΕΚ, ότι θα πέσει ως διαμαγείας το κόστος του ρεύματος και ο κόσμος θα πληρώνει πιο λίγο ρεύμα. Νομίζω αυτό δεν το ξέρουμε. Πού ξέρουμε εμείς, ο ιδιώτης ή οι ιδιώτες αύριο που θα πάρουν την ΑΕΚ, πώς θα τιμολογούν. Αυτό που ξέρουμε όμως είναι αυτό που είπε και ο φίλος ο Παναγιώτης. Ότι ο ιδιώτης θα θέλει, είπε μια σωστή, μια λέξη πολύ σωστή ο Παναγιώτης, μεγιστοποίηση του κέρδους. Πράγμα το οποίο δεν θέλει το κράτος αυτή τη στιγμή. Εκτός του, να ρωτήσουμε και κάτι άλλο. Έχουμε κάποιες κότες που γεννούν χρυσά αυγά και σε εποχή κρίση. Και αυτές αποτελούν συσσωρευμένων κοινωνικών κεφάλαιων. Ανήκουν στον κυπριακό λαό. Είναι μια περιουσία αρκετών δισεκατομμυρίων που είναι κοινωνικών κεφάλαιων. Γιατί δηλαδή με το ζόρι, αυτό μας έφταξε τώρα, να δώσουμε αυτόν τον κοινωνικό κεφάλαιο το οποίο ανήκει στον κυπριακό λαό και το οποίο γεννά κέρδη και αρκετά κέρδη να το δώσουμε στους ιδιώτες. Φυσικά, θέση του Υπουργού Οικονομικών και πριν να τεθεί τέτοιο θέμα, αρκετούς μήνες πριν, ήταν ότι ναι, σαν θέμα αρχής ιδιωτικοποιούμε, διότι δεν είναι καλά να έχει το κράτος επιχειρήσεις. Ο διοικητής εξεφράστηκε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, παίζει λίγο με την ιδέα ή αρκετά με την ιδέα, η τρώει καθένα ιδιωτικοποιήσεις. Στο τέλος θα θυσιάσουμε αυτόν τον κοινωνικό πλούτο που ανήκει στον κυπριακό λαό και θα το δώσουμε σε κάποιους επιχειρηματίες οι οποίοι θα έχουν σαν κίνητρο ή σαν στόχο όχι την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, αλλά το maximum κέρδος. Και αυτό θα είναι πολύ αρνητικό και πολύ λυπηρό, πιστεύω. Ναι, αλλά δεν απαντήσατε σε κάτι, πράγμα... δεν απαντήσατε σε κάτι που είπε ο κύριος Παναγιώτου, ότι είναι, μπορεί να το διασκευάζω λίγο, η ακραία λύση αν δεν βρούμε από αλλού αυτά τα 3 δισεκατομμύρια που θα δεν χρειαστούν. Είναι ακραία, δεν είναι ακραία λύση, διότι να πάμε και στο θέμα της διαχείρισης του χρέους. Εδώ υπάρχει και μια λαθασμένη εντύπωση. Εάν έχω έναν δημόσιο χρέος το οποίο είναι ας πούμε 150% του ακαθάριστου προϊόντος και έχω μια οικονομία όμως η οποία αρχίζει και αναπτύσσεται και έχω έσοδα, μπορώ να το διαχειριστώ. Εάν έχω ένα δημόσιο χρέος το οποίο είναι 80% του ΑΕΠ αλλά έχω μια οικονομία φθήνουσα η οποία συνεχώς προχωρεί πιο βαθιά σε κρίση, τότε δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα ότι αν θα είναι 120% το χρέος δεν θα είναι διαχειρίσιμο, ενώ αν είναι 113% θα είναι διαχειρίσιμο. Θα εξαρτηθεί από έναν πολύ σημαντικό παράγοντα. Από το πώς θα αντιδράσει η αγορά στην Κύπρο την επόμενη ημέρα με τις εφαρμογές των όρων του μνημονίου. Και εκεί είναι πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα τα οποία δεν έχουν ξεκαθαριστεί ακόμα, τα οποία θα είναι καθοριστικά για το μέλλον της οικονομίας της Κύπρου. Παραδείγματος χάρη, πόσα θα πληρώνουν οι τράπεζες στο κράτος όταν θα πάρουν αυτά τα 10,1 δισεκατομμύρια. Ακούγεται 9%. Εάν είναι έτσι θα είναι καταστροφικό. Άρα
το κατά πόσο είναι διαχειρίσιμο το χρέος ή όχι, δεν θα εξαρτηθεί αν θα πουλήσουμε την ΣΥΤΑ και θα πάρουμε και μισό δισεκατομμύριο. Θα εξαρτηθεί απόλυτα από την αντίδραση της αγοράς και από κάποιους όρους του μνημονίου, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν συζητιούνται καν. Πότε θα δώσουμε αυτά τα λεφτά πίσω, σε πόσο χρονικό διάστημα, με πόσα λεφτά θα τα πάρει η κυβέρνηση, με 2,5%, με πόσα θα τα δίνει στις τράπεζες, με 9%, πώς θα αντιδράσουν τα επιτόκια, πώς θα αντιδράσει η αγορά. Αυτά είναι τα καυτά ζητήματα. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε για να βρούμε τον τρόπο που θα διαχειριστούμε αυτή την κρίση και όχι να ξεπουλήσουμε κοινωνικό πλούτο. Ναι, να απαντήσουμε σε κύριο Παναγιώτη, επειδή ήρθε έντονη άποψη. Έχω να συμπληρώσω αυτά που είπε τελευταία ο. Εντάξει, και θα απαντήσω και στους δύο υποψηφίους. Λοιπόν, εγώ και να απαντήσει μετά. Καταρχήν, έτσι ενημερωτικά, το δημόσιο χρέος της Κύπρου αυτή τη στιγμή είναι στα 15% του ΑΕΠ, του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Με βάση τα σενάρια της PIMCO για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και το καθεξής, θα χρειαστούν μεταξύ 6 έως 10 δις. Εάν το χρέος είναι μέχρι 7, είναι πιο κάτω από το 7 δις δηλαδή το επιπλέον για την ανακεφαλοποίηση, το χρέος θα είναι στα 22 δις, που είναι περίπου 120%, άρα με βάση τον ορισμό του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου είναι βιώσιμο. Εγώ όμως θα προχωρήσω πιο πέρα, γιατί αυτό το 120 των νούμερων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες αν είναι βιώσιμο ή όχι, και θα συμφωνήσω πλήρως με το φίλο τον Νέαρχο εδώ πέρα, γιατί η βιωσιμότητα δεν εξαρτάται ότι έφτασε το 120, άρα δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Εξαρτάται από τις προοπτικές τις οποίες έχει η κυπριακή οικονομία. Μία ανάλυση που είχα κάνει του δημόσιου χρέους, την οποία ίσως να είχατε δει, την είχα δημοσιεύσει πριν 2 μήνες, είχα πάρει όλα τα χρέη του δημοσίου του Κυπριακού, βρήκα πότε λίγουν και ούτω καθεξής, και υπολόγισα τα σενάρια αυτά των 6, των 8 και των 10 δις, που είναι το ακραίο σενάριο. Εάν πάμε με βάση το ακραίο σενάριο, το 10 δις, και γίνει μια καλή διάθρωση του δημοσίου χρέους, δηλαδή αντί να αποπληρωθεί στα 5 χρόνια, στα 30 χρόνια, όπως γίνεται και με στεγαστικά δάνεια στην Αμερική, 30-30 ετή δάνεια δίνουν οι περισσότεροι τράπεζες για έναν νοικοκυριό που αγοράζει σπίτι. 30 έτη χρονική διάρκεια, τα πρώτα 10 έτη να πληρώνεται μόνο τόκος, και μετά από το 11ο έτος και μετά να πληρώνεται ο τόκος και η απόσβεση του δανείου. Έχω υπολογίσει τον τόκο ο οποίος θα χρειαστεί για την, για την εξυπηρέτηση του χρέους, όταν είναι 2,5% το επιτόκιο, το οποίο είναι ευνοϊκό επιτόκιο, το 2,5, υπάρχει και το, έκανα και το σενάριο και για 3. Στο 2,5%, στο ακραίο σενάριο των 10 δις, ο τόκος θα είναι 628 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο μεγαλύτερος είναι από τον τόκο που πληρώνουμε τώρα? Μόνο 40 εκατομμύρια. Δηλαδή, μιλούμε τώρα για δυνατότητες τις οποίες έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Για 40 δις, λέμε ότι το ακραίο σενάριο, το οποίο ξεπετάει το δημόσιο χρέος στο 140%, ότι δεν είναι βιώσιμο. Τι σημαίνει βιώσιμο? Εμείς τα χρηματοοικονομικά, όταν, και νομίζω και ένας τραπεζικός, όταν κοιτάζει το τι ορίζεται το βιώσιμο, είναι να μπορείς να εξυπηρετήσεις το χρέος σου, να πληρώσεις τις δόσεις σου. Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα, ποια είναι η διαφορά? Το 40 εκατομμύριων επιπλέον, δηλαδή, δεν θα μπορέσει η Κυπριακή Δημοκρατία, εάν δανειστεί, ξέρω εγώ, 10 δις επιπλέον να ξεπληρώσει τα χρέη, και λέμε ότι πρέπει να ξεπουλήσουμε τους ημικρατικούς οργανισμούς. Κύριε Χατζηπαναγή, είναι ξεκάθαρο. Μερικοί έχουν βάλει στο μάτια τη χρυσή κότα του κυπριακού λαού. Η χρυσή κότα αυτή τη στιγμή φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι οι ημικρατικοί οργανισμοί, και θέλουν κάποιοι αυτές τις εταιρείες να τις πάρουν. Λοιπόν, θα αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα για το θέμα του μονοπωλίου, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι. Στην Κύπρο γνωρίζουμε ότι τα αεροδρόμια αποτελούν μονοπόλιο ενός ιδιώτη, και της Πάφου και της Λάρνακας. Γιατί τα αεροδρόμια της Κύπρου αυτή τη στιγμή είναι τα πιο ακριβά όσον αφορά στον κόσμο? Γιατί αυτός ο ιδιώτης δεν μπόρεσε να χαμηλώσει τις τιμές, τα κόστη, έτσι ώστε τουλάχιστον να βοηθήσει και την τόπια οικονομία, να βοηθήσει και τον τουρισμό και την ανάπτυξη της οικονομίας? Γιατί ακριβώς τα μονοπόλια λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Μεγιστοποίηση των κερδών, που είναι τι? Μεγιστοποίηση των εσόδων, ελαχιστοποίηση του κόστους των εξόδων, και όταν λέμε για ελαχιστοποίηση του κόστους, θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, επειδή έχουμε μόνο 3 λεπτά, να σημειώσω κάτι που δεν είπαμε στη διάρκεια της συζήτησης και που παρουσιάζεται ως θετικό για την κυπριακή οικονομία και υποβαθμίστηκε, ότι παρόλες αυτές τις δύσκολες συνθήκες, και το επισημαίνουν οι οικονομολόγοι σε διεθνή έντυπα,
το έλλειμμα του προϋπολογισμού μειώθηκε το 2012 σε 5% σε σχέση με 6,3% το 2011 και πολλοί λένε ότι είναι κάτι που πρέπει να λάβει υπόψη ακόμα και η ίδια η Τρόικα, κύριε Παναγιώτη. Εντάξει, συμφωνώ. Κύριε Παναγιώτη, νομίζω ότι ο κύριος Σαρρής πρέπει να σας καλέσει αμέσως να το συμβουλέψετε, διότι αυτά που είπετε, αν είναι σωστά πράγματι, πρέπει χάνουν τον καιρό τους, σπαζοκεφαλιάζουν στο προεδρικό. Ο πρόεδρος, ο κύριος Πισαρίδης, ο κύριος Σαρρής, πώς θα κατεβάσουν το χρέος κάτω από το 140% που έχει υπολογιστεί. Εσείς το βρήκατε 120. Μα αυτό είναι, είναι ευλογία Θεού. Πρέπει εσείς να πάτε αμέσως από εδώ στο προεδρικό. Να τα πείτε αυτά πράγματα. Συγγνώμη. Νομίζω, συγγνώμη. Ο τρόπος σας είναι προσβλητικός. Όχι, γιατί. Θα σας διακόψω. Γιατί. Ο κάθε επιστήμονας κάνει τις αναλύσεις του, κύριε Παναγιώτου. Εντάξει, λέω. Εγώ έχω κάνει τις αναλύσεις μου και αν θέλει ο κύριος Σαρρής ή ο κύριος Πισαρίδης να βρεθούμε, ευχαρίστω να βρεθούμε οποιαδήποτε στιγμή να τους τα εξηγήσω. Και αν κάνανε ήδη τις αναλύσεις που έχω κάνει εγώ, θα καταλήγαν στα ίδια αποτελέσματα ακριβώς που έχω καταλήξει. Μακάρι. Χίλιες φορές. Το είπα και αυτό, διότι πραγματικά με ενθουσιάζουν οι... Να σας ενθουσιάζουν, αλλά μιλάτε με τρόπο που να δείχνει σεβασμό προς το συνομιλητή σας. Γιατί όπως το είπα, το είπατε ειρωνικά, με συγχωρείτε. Όχι, δεν το είπα καθόλου ειρωνικά. Και νομίζω ότι δεν σας... Δεν το είπα καθόλου ειρωνικά και θα πω και κάτι άλλο για αυτό που είπε ο κύριος Νέαρχος. Γενικά, όχι, είπατε στην αρχή, όχι, είστε εναντίον του κουρέματος των καταθέσεων και το είπατε έτσι πολύ ωραία και πολύ δυναμικά κλπ. Αλλά μετά άθελα σας να σπρώχνετε προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι τουλάχιστον το τρόπο που θα... Συγγνώμη, θα σας διακόψω και εγώ αυτή να τη στιγμή, γιατί λέτε πράγματα τα οποία δεν ακούστηκαν, δεν βγάζετε κάποια συμπεράσματα και για τον φίλο τον Παναγιώτη που νομίζω είναι εκτός τόπου. Μισό λεπτό. Πώς σπρώχνει κάποιος στο κούρεμα των καταθέσεων όταν θεωρεί τις καταθέσεις ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας? Νομίζω ότι βγαίνουμε λίγο εκτός. Όχι, να εξηγήσω γιατί. Εάν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως είπε ο κ. Κατσουμαναγής, δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Για εσάς δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Αλλά επειδή είσαστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, από την πρώτη στιγμή το βλέπετε σαν τη λύση του προβλήματος και σας εξήγησε και ο Παναγιώτης, εξήγησα και εγώ ότι υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις και θα εξαρτηθεί από 10.000 παράγοντες. Γιατί δεν επιτρέπετε να μιλήσω? Θα δούμε την ημέρα μετά την εφαρμογή. Παίρνετε τον χρόνο μου. Λοιπόν, όχι, εγώ είπα μεταξύ δύο κακών το μοιχείρον βέλτιστον. Και αν αναγκαστούμε να μας κουντήσουν προς την κατεύθυνση του κουρέματος των καθέσεων, καλύτερα να δεχτούμε τις ιδιωτικοποιήσεις και αν ακόμα πιστεύουμε ότι είναι εθνικός πλούτος, όπως το λέτε εσείς, εφόσον προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων, το μη χείρον βέλτιστο. Δηλαδή, καλύτερα αποκρατικοποίηση των μικρατικών παρά κούρεμα των καταθέσεων. Εφόσον είναι βιώσιμο το χρέος και να μην γίνουν κουρέματα και να μην γίνουν ιδιωτικοποίηση, πάλι είναι βιώσιμο. Τότε είναι ευχή Θεού και να γίνουν και τα δύο. Αγαπητέ Θεόδωρε, δεν είναι ούτε ένα ούτε άλλο. Μπορεί να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα, να μην γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Δηλαδή εσείς το φέρετε, είναι άσπρο μαύρο. Δεν υπάρχει. Με τις συμβουλές σας μπορεί να γίνουν, αλλά εγώ δεν το βλέπω. Εγώ τουλάχιστον διαφωνούμε. Λοιπόν, διαφωνώντας λοιπόν, να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Ακόμη μια συζήτηση για τα θέματα της οικονομίας στη σκιά των επαφών της Τρόικας. Μόνο ελπίδα να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα μέχρι το τέλος του Μάρτη. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η επόμενη εβδομάδα είναι αρκετά κρίσιμη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες, θα έχει αρκετές επαφές σε πολιτικό πια επίπεδο με ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εμάς, καλή σας νύχτα.